Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών από όλη τη Δυτική Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του Κεφαλαινιακού Ομίλου Αντισφαίρησης στο Αργοστόλι το τρίτο ενωσιακό βαθμολογούμενο πρωτάθλημα τένις Ε3. Αγόρια και κορίτσια της 6ης Ένωσης Σωματείων Πελοποννήσου από τη Σπάρτη, την Πάτρα, την Τρίπολη, το Αίγιο, τη Ζάκυνθο, το Άργος και φυσικά την Κεφαλονιά ανταγωνίστηκαν στις ηλικιακές κατηγορίες των 12, 14 και 16 ετών, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των προπονητών τους αλλά και των θεατών για τις προσπάθειές τους και το θέαμα που προσέφεραν. Διοργανώσαμε και φέτος το Ενωσιακό Πρωτάθλημα όπως κάθε χρόνο. Έγινε πλέον θεσμός στην Κεφαλονιά. Έγινε Σεπτέμβρη. Λόγω των σεισμών υπήρχε η αρνητικότητα για πιο νωρίτερα να γίνει. Η συμμετοχή ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Ήρθανε απ' έξω από εκτός Κεφαλονιάς γύρω στα 35 παιδιά και γύρω στα 20 παιδιά παίξαν από το δικό μας όμιλο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά του ομίλου μας. Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και στα επόμενα πρωταθλήματα. Ο Ζακυνθινός Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρησης μετήχε στο τουρνουά με 8 αθλητές που κατάφεραν να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Ήταν η πρώτη αποστολή που κάναμε μετά από αρκετό χρόνο με 8 παιδιά και αυτό είναι και το βασικό προτέρημα του Συλλόγου, η ανάπτυξη. Και από εκεί, μέσα από τα παιδιά αυτά, από τον ανταγωνισμό, πιστεύω ότι θα βγουν και παιδιά περισσότερα τα οποία θα παίξουν καλύτερο τένις και θα μπορούν να πρωταγωνιστούν στις κάθε κατηγορίες. Η επιτυχημένη καταγενική ομολογία διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τις καθιερωμένες απονομές μεταλλίων και κυπέλων στους νικητές κάθε κατηγορίας και όλοι ανανέωσαν πλέον το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.